Χτυπάμε μπισκότα. Με αυτό δεν χτυπάμε. Το γάλα. Το γάλα. Τα πιο ρευστά. Άστο. Ναι. Αφού τα πέτυχα. Με το άλλο τι χτυπάμε. Τη ζύμη. Και το αλεύρι. Το κεφάλι μου στον τοίχο χτυπάω που δεν θα τις μάθεις να μαγειρεύει τώρα. Θα τις μάθουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σε παρακαλώ, Άκη, πρέπει να υπερατηθείς. Και να μην μάθει φέτος, θα μάθει του χρόνου, σίγουρα. Μέχρι 2-3 χρονιές θα τις περάσουμε μέχρι να μάθει. Λοιπόν, το ζυμάρι έγινε. Χτυπάει το ζυμάρι πίσω. Τι γίνεται. Θα το χτυπήσουμε σε μέτρια ταχύτητα για περίπου 5-10 λεπτά. Άμα δούμε ότι το ζυμάρι δεν ξεκολλάει από τα τυχώματα, θα το δούμε σε 5 λεπτά εμείς, σημαίνει πως χρειάζεται λίγο παραπάνω αλεύρι, οπότε θα βάλουμε μία κουταλιά παραπάνω αλεύρι για να το βοηθήσουμε να χτυπάει. Ωραία! Mm-hmm. Λοιπόν, όταν τελειώσει το ζυμάρι το χτύπημα, παίρνουμε όπως είναι. Αν κάτσε άστο λίγο ακόμα. Πού πάρε! Πετσέτα. Συγγνώμη, δηλαδή, να φύγει πίσω. Όχι, εντάξει, θα αφήσω να χτυπάει. Λοιπόν, θα αφήνω να χτυπάει για να κάνουμε την υπόλοιπη στέγη. Λοιπόν. Για να κάνουμε ένα ωραίο σκορδόψιμο, ωραίο, χρειαζόμαστε 80 γραμμάρια ελαιόλαδο. Είναι περίπου τόσο. Λίγο άλλο το πίπερο. Να το βγάλω. Όχι, όχι, εντάξει. Έβαλα δύο καλές πρέζες άλλο το πίπερο. Και τρεις σκελίδες σκόρδο. Έχει αγριέψει είναι. Το χτυπάμε στο μίξερ. Άστο!